χειρότερο απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι πουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Λοιπόν, κατηγορία Master. Η Clutch με τους δεν έχει από την Χαλκιδική. Η δεν έχει με τους χρωματισμούς σε μπλε και γαλάζιο. Η Clutch έχουν να κυριαρχεί το μαύρο, αν και δεν βλέπω ξεκάθαρα τις φανέλες. Παρ' όλα αυτά, θα μπορέσουμε όσο γίνεται να τους αναφέρουμε όπως πρέπει. Μπράβο! Μπάλα για τους Clutch με τον κύριο Καμπούρνα από εκεί. Άστοχη δεν έχει. Μπράβο. Δεν έχουμε σκορ ακόμα. Σε ζώνη ουσιαστικά δεν έχει. Με 8 παίκτες, με 9 παίκτες η Clutch. Γρήγορο ρυθμός χωρίς όμως καλάθι ακόμα. Στον τρίον πόντο για τον κύριο Καμπούρη, ο οποίος παίρνει προσπάθειες, αλλά είναι άστοχος. Μας μίλησε νωρίτερα για την παρουσία του. Στον τρίον πόντο από τον παίκτη με το νούμερο 7, τον Αστήριο Αλβανό, ο οποίος εδώ σκοράρει. Και θα δώσει προβάδισμα τρίον πόντο στην ομάδα του. Είναι τυπικά φιλοξενούμενοι. Καμπούρης θέλει να περάσει την μπάλα μέσα στο καλάθι. Καλή κυκλοφορία της μπάλας. Και καλάθι για τους δεν έχει. Θα αφήσουμε λίγο να καταλάβουμε ποιος είναι ποιος. Στο τρίο πόδο τον κύριο Καμπούρη, ο οποίος θα προχύσει. Χρήστος Βούδος, Παναγιώτης Κωνσταντινάκης, Μάχης Ταουκίδης, Θανάσης Αρής, Γιώργος Καμπούρης, Ηλίας Αλεξανδράκης, Δημήτρης Κοκοβίδης, Κώστας Τιμπυρικάκης και Άλεξ Μαστοδημήτρης. Οι παίκτες των Clutch, οι οποίοι προηγούνται με 5-3, θέλουν να τρέξουν οι Clutch. Προηγήθηκαν με 3-0, δεν έχει, αλλά έχουν κυλήσει 2 λεπτά. Βλέπουν μάλιστα και δεν έχει. Και είναι στην επίθεση. Θέλω να περάσω την μπάλα κάτω. Σπάει την άμυνα. Το νούμερο 5 θέλει να σκοράρει. Ο Κοντολέων Κωνσταντίνος. Τελικά σούταρε ο Μιλωνάς Γιώργος. Δεν ήταν εύστοχο όμως το σούτ. Σε ζώνη δεν έχει. Κατάφεραν να παίξουν καλή άμυνα. Και βλέπουμε ένα αρκετά δυνατό μάτς ως τώρα. Πολύ γρήγορος ρυθμός και στις δύο ρακέτες και πολλά λάθη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουν κυλήσει ήδη 3 λεπτά. Θα δούμε ποιος θα μπορέσει να ξεφύγει σε πρώτη φάση. Θα αφήνουμε μια ισορροπία. Εδώ η μπάλα δεν θα κάνει το χατήρι, δεν έχει. Οι οποίοι έχουν χάσει αρκετά καλάθια. Τα παιδιά από την Χαλκιδική, μια παρέα κι αυτή, όπως και η Clutch. Θέλουν να σκοράρουν, να στοχίσουν. Πάρουν όμως το rebound, καλή κυκλοφορία της μπάλας. Θέλουν να ανοίξουν την άμυνα, τον δεν έχει, άστοχη προσπάθεια. Νέο rebound. Πολλές δεύτερες επιθέσεις για τους Clutch, οι οποίοι θα κάνουν λάθος όμως εδώ πέρα. Ακόμα 6 λεπτά για την πρώτη περίοδο, 5-3 το σκορ.
Σουτ δύο πόντων, άστοχο. Rebound από τους κλάτσους που θέλουν να τρέξουν αυτό το ενδιασμό. Εδώ δίκην μπλοκέρα, αλλά βόλεϊ. Ο παίκτης τον δεν έχει. Νούμερο 66 ο Κίκας, ο Κίκας Αντώνιος είναι και ο Κίκας Κωνσταντίνος. 5-3, χαμηλό το σκορ, αρκετά άστοχες οι δύο ομάδες. Το τρίο πόντο για τον Καμπούρη, ο οποίος αστοχή. Θέλουν να φύγουν στον ενδιασμό ή δεν έχει. Ο Κοντολέων κάνει ωραία προσπάθεια, υπάρχει φάουλ. Θα δοθεί πάνω στο σούτ, οπότε υπάρχουν βολές, λένε οι διαιτητές, οπότε υπάρχει η δυνατότητα να ισοφαρίσει η ομάδα της Χαλκιδικής. Οι ομάδες τρέχουν αρκετά, αλλά δεν είναι τόσο εύστοχες. Δύο βολές για τον Κοντολέων. Ευστοχή στην πρώτη και θα έχει τη δυνατότητα και να ισοφαρίσει. Άστοχο στη δεύτερη. Πέντε τέσσερα, παραλίγο να κλέψουν οι Χαλκιδικιώτες. Το τρίο πόντο για τους κλάτσι, οι οποίοι είναι άστοχοι. Θέλει να τρέξει ο Αστέρης Αλβανός. Να η μπάλα μέσα στο καλάθι στον Κίνη Λάβριο, ο οποίος θα ευστοχίσει. Μια ωραία πυρουέτα. 5-6. Θα πατήσουν άμεσα, 8-6 το σκορ. Ετοιμάζουν δύο αλλαγές οι Κλατς. Θα μπει ο Ηλίας Γκότσης και ο Μιλουτίνοφ. Μοιάζουνε λίγο, κάνουν και λίγο, θα βαλένε έτσι. Θα δώσουν ανάσα στους παίκτες τους. Τελειώνει ο χρόνος. Πάει μέχρι μέσα, δύσκολο καλάθι, αλλά καλάθι για τον Γιώργο Μιλωνά. Θέλουν να απαντήσουν οι κλάτς, είναι άστοχοι, 8-8 το σκορ, 3-45. Για την πρώτη περίοδο θέλουν να αφήσουν ένα συνδυασμό ή δεν έχει, αλλά θα παίξουν καλή άμυνα οι κλάτς. Πολύ γρήγορο μάτς, καλή φυσική κατάσταση για τις δύο ομάδες, εδώ ωραίο τελείωμα. Πολλές διαφορετικές σημασίες, αλληλίες οι Κλάτς, δεν μπορώ να τους διαχωρίσω χωρίς νούμερα. Αφούς πάει μέχρι μέσα, δύσκολη προσπάθεια, παλεύει για το ριμπάου, τελικά η μπάλα για το Δενέκη. Κοντολέων ψάχνει ωραία το συμπαίκτη του με το νούμερο 3. Θα τελειώσει ο Κοκοβίδης, όχι ο Κοκοβίδης, ο Γιώργος Μιλωνάς στη φάση και time out, το οποίο καλούν οι Κλατς. Σε 3 λεπτά θα τελειώσει η πρώτη περίοδο, σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, ξεκινάει το παιχνίδι για την πρώτη περίοδο. Μένουν 3 λεπτά, 10-10 το σκορ. Σε ζώνη πάντοτε ή δεν έχει. Θέλω να περάσουν μέσα στη ρακέτα, η Κλατς την μπάλα. Εδώ όμως δεν θα ευστοχίσουν, θέλουν να τρέξουν ή δεν έχει. Τα μαύρα η Κλατς με τα σκούρα γαλάζια ή δεν έχει. Σε ζώνη και οι Κλατς με σκοπό να καλύψουν τις όποιες αγωνιστικές αρχμίες καλάθι από τον Κίκα, τον Αντώνιο Κίκα, είναι και ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνος νωρίτερα μας μίλησε για την σημερινή αναμέτρηση. 10-13, πρώτη φορά προηγούνται με 3 ή δεν έχει.
Θέλουν να απαντήσουν με τρίποντο και τα καταφέρνουν οι Bucks. Το πίστευε και το έβαλε ο παίκτης τους. Νούμερο 77, ο... Παίξε στον δεν έχει δει να σκοράρει. Δεν μπόρεσε, ήταν ο Ιβανός. Ήταν ο Δάκης Γεωργούβου. Το νούμερο 77 από ό,τι βλέπω. Μπαίνουμε σε λίγο στο τελευταίο λεπτό, 13-15, καλή άμυνα εδώ από τον Κίκα, φάουλ, το οποίο χρεώνονται οι κλαμπ. Δύο βολές για τον Αντώνιο Κίκα. Ένα λεπτό και 8 δεύτερα. Γλάφοι οι οποίοι είναι πολύ κοντά στους δύο πόντους. Τυπικά γηπεδούχοι. Σεζόνικοι δύο ομάδες. Τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Καλή άμυνα από τους... Μάχη για το rebound για τους κλάτους, οι οποίοι παίρνουν το rebound. Έχουν περισσότερα ψηλά κορμιά οι κλάτους εδώ. Κάναν πολύ καλή συνεργασία. 17 δεύτερα, όλος ο χρόνος για τους... δεν έχει 15 δεύτερα. Θα πάει σε ένα θετικό κρέσιο σου τριών πόντων. Το νούμερο 87 είναι άστοχος. Το πρώτο περίοδο, 15-15, σε λίγο και πάλι μαζί. Περίοδο. 15-15, οι δύο ομάδες δείχνουν αρκετά ισοδύναμες, αλλά το παιχνίδι έχει πολύ δρόμο ακόμα. Στην επίθεση δεν έχει, οι οποίοι και αυτοί προσπαθούν να βρουν τους ρυθμούς τους. Σε ζώνη δύο ομάδες, Κοντολέων δίνει στον Μιλωνά, θα πάρει τον τρίποδο στη συνέχεια, είναι άστοχος όμως. Θέλουν να τρέξουν οι κλάτς. Υπάρχει φάουλ εδώ κάτω, υποστηρίζουν οι διαιτητές. Κοκοβίδης, Βιντυρικάκης, Μαστροδημήτρης, Αλεξανδράκης, Καμπούρης, Αρίστα, Ουκύρης, Κωνσταντινάκης και Βούδος. Οι παίκτες των Χλάτς. Οι οποίοι εδώ θέλουν να περάσουν την μπάλα μέσα στο καλάθι. Καλή άμυνα που δεν έχει. Φάουλ το οποίο θα στείλει σε βολές τους δεν έχει. Θέλω να προηγηθούν οι στραφόρ. Λίγο
16-15, έφτω στη μία βολή. Ο ψηλός τον δεν έχει τον γλάτρο στο χωρίτο. Το οποίο παίζει πιο πολύ με μαύρη φανέλ, χωρίς νούμερα. Το καθιστά λίγο την ατομική αναφορά. Μερικές φορές δύσκολη. Σούτ είναι ο πόντος γιατί δεν έχει άστοχο. Το σούτ νωρίτερα ο... Το σκορ είναι 18-15. Διορθώνει και το λάθος στον πίνακα του σκορ. Εντάξει, οι περισσότεροι παίκτες αγαπούν να... το μπάσκετ, δίνουν το καλύτερο που μπορούν. Ο Μαστοδημήτρης να δώσει και δώσει αρκετές βοήθειες στην ομάδα του. Υπάρχουν αλλαγές. 9 παίκτες για τους... Χλάτς, κατηγορία Master. Τον κάποιες ανάσες, βολές για τους στενέχη. Ακόμα 8.47 για το ημίχρονο. Δύο ομάδες οι οποίες είναι πολύ κοντά και τώρα το σκορ γίνεται 18-16. Το νούμερο 3, ο Μιλωνάς, θα να δούμε το σετ. Σεζόν και οι δύο ομάδες για να καλύψουν τα κενά. Ποιο είναι ανοιχτή η κλάτς, αλλά πολύ έμπειρη δεν έχει να πρέπει να κάνει την μπάλα εδώ κλάτς. Ίσα ίσα να φύγει η μπάλα, τελείωνε ο χρόνος. Δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι. Καλή άμυνα εδώ από τους παίκτες των Δενέκη. Και που κολλάει το Δενέκη. Κάτι καλλιτική. Δενέκη. Εδώ πέρα ο Θήμης Λάμπρου ήταν σε θέση. Offside. Δεν το προλαβαίνω. Και σκόραρε. Δίνοντας την ισοπαλία στην ομάδα του. Φάουλ το οποίο χρεώνεται. Η ομάδα το δεν έχει. Σε καθαρή ρεύση την υποδείξη της παράβασης. Στον Ικαρίνα, μάστερ κατηγορία. Κλάτσε εναντίον δεν έχει. Πάζει με τα μαύρα, την παπολάτα του. Πατάει την εξωτερική γραμμή. Και τα αθλητική ομάδα, πιο έμπειρη δεν έχει. Παρ' όλα αυτά το σκορ είναι ο απόλυτος κριτής του αγώνα, 18-18, ακόμα 7,5 λεπτά για τη λήξη ενός δεύτερου δυνατού δεκαλέπτου και ακόμα σαφώς 27 λεπτά για τη λήξη μιας πολύ ωραίας αναμέτρησης. Ωραία συνεργασία εδώ πέρα του Μαστροδημήτρη με τον συμπαίκτη του, αλλά δεν μπόρεσε να ευθοκίσει. Το σκορ είναι 18-18, δεν αλλάζει. Μαλωμένες με το σκοράρισμα οι ομάδες το δεύτερο δεκάλεπτο. Με αυτό Δημήτρης ο οποίος έχει δημιουργήσει αρκετά ρήγματα στην αντίπαλη άμυνα. Πάνω κάτω η μπάλα. Οι δεν έχει θέλουν να σκοράρουν αλλά και οι χλάτσες είναι το ίδιο. Δεν τα έχουν καταφέρει εδώ και ώρα. Προσέχουν πολύ τις άμυνες τους. Πώς θα σκήκας εδώ όμως θα πατήσει καλά και θα σκοράρει. 18-20, τρέχουν ένα σερί 5-0 νομίζω οι Καλκιδικιώτες. Ετοιμάζουν αλλαγές οι δύο ομάδες. Θα μπει ο παίκτης με το νούμερο 23 για τους Αδενέκη, ο Γιάννης Παραστάτη. Τρίποντο 20-20. Ετοιμάζεται και ο Γιώργος Καμπούρης από τους Κλάτς. Κώστας Κίγας προσβείται ωραία, κάνει όμως έμπολ. Ακόμα 6 λεπτά για το ημίχρονο. Αρκετά γρήγορο μάτς με πολλές κινήσεις. Το Δημήτρης ωραία κίνηση. Πολύ ωραίο καλάθι εδώ.
Δύο ομάδες, 22-20. Καλή άμυνα από τους Ράτς, οι οποίοι θέλουν να ξεφύγουν παραπάνω από δύο πόντους, ετοιμάζουν και αλλαγές. 5 λεπτά ακριβώς για το ημίχρονο, άστοχοι. Να νεώνω όμως ξανά. Δύσκολη προσπάθεια, πέρασε κάτω το καλάθι, αλλά αυτό έχισε. Πάω όλα από τους Ράτς για να ανακόψω την πορεία του εμβιασμού. Η αδυναμία να υπάρχουν νούμερα δημιουργεί και κάποια σύμφυση στην σωστή αναγραφή των ονομάτων. Το λόγο αυτό γίνεται με πολλή ανάλυση για να μην υπάρχουν λάθη. 5 λεπτά και 5 δεύτερα, 22-20 μπροστά οι Ράτς, οι οποίοι είναι οι γηπεδούχοι. Σεζόνι πάντοτε οι δύο ομάδες, δεν θέλουν να δώσουν χώρο. Μπάλα περνάει μέσα στον Κώστα Κίκα, ο οποίος κάνει ένα ωραίο χώπ, είναι άστοχος. Καλά τα box out, θέλουν να τρέξουν οι Ράτς, ακροβολισμένος στη γωνία ο παίχτης τους, είναι άστοχος. Μάχη για το ριμπάου, τελικά κερδισμένοι είναι οι Ράτς, οι οποίοι παλεύουν όλες τις μπάλες. Στο τρίο πόντον, άστοχο. Το ριμπάου άλλη φορά για τον Παρασταθίδη, ο οποίος μπήκε και έδωσε όπως και ο... τη γραμμή των ψηλών τους δεν έχει. Και οι δύο ομάδες με 3 και 4 παίκτες ουσιαστικά, δεν έχει μετρήσει, βάζουμε 4. Πήρε στο πρώτο βήμα εδώ ο Κοντολέων το σουτ. Οι δεν έχει ζητούν time out. Δεν έχει ζητούν time out, οπότε πάμε σε μια μικρή διακοπή και σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, τέλος το time out. Το σκορ είναι 22-20. Σεζόνι και η Ράτς, σεζόνι και η... δεν έχει. Μπορεί να χτύψει, αλλά δεν σημαίνει κάτι. Θέλουν να απειλήσουν από το τρίπο του Ράτς, αλλά δεν είναι καλό, καλό το σουτ. Παρασταθίδης, νέο rebound. Ακόμα... Μπάλα ξανά για τους δεν έχει, οι οποίοι εδώ τώρα έχουν ένα χτύπημα, θέλει και λίγο προσοχή. Καλή συνεργασία και καλάθι, έκανε και ένα ζωγκλερικό εδώ, έκανε προσκύνηση ότι θα δώσει ο Δημήτρης Κινακιώτης σε την άμυνα αλλού, οπότε είχε όλο το χρόνο να σουτάρει. Καμπούρηση τριών πόντων. Το κύριο τελειώνει ο χρόνος. Μάχη για το ριμπάου. Φωνάζει ο Πάγκος, το δεν έχει. Πολλά στο γασούτ. 22-22. Πόσα ριμπάου. Πόσα προσπάθει, κάποιος δεν θα πει μπάλα. 2-47. Δύσκολη προσπάθεια, αλλά επιμένω νικά. Ήταν ο Κίκας Αντώνιος, αυτός ο οποίος επέμενε και σκόραρε. 24-24, βλέπουμε ένα πολύ δυνατό μάτς για την κατηγορία Master στο μπασκετάκι, δύο ομάδες οι οποίες
Παλεύουν με νύχια και με δόντια. Αλλαγή για τους κλατς, ανάσες για κάποιον παίκτη. Αρκετά άσχημες οι δύο ομάδες, αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα το μάτς. 24-24, 2 λεπτά. Η ζώνη δεν έχει για να μην δώσουν χώρο. Καμπούρης πάει ωραία την εργασία. Πολύ ωραίο καλάθι. Πολύ ωραίο play εδώ. Το μπάσκετ είναι πολύ απλό και σαφώς εδώ μέτρησε η οξυδέρκεια τριών παιχτών. Τράβηξαν όλη την άμυνα πάνω τους και το καλάθι ήταν εύκολη υπόθεση. 40 για τη λήξη του ημιχρονού. 26-24. Εδώ ωραία συνεργασία, αλλά θα μένει στην μπάλα. Ο Λιονάς. Οι ομάδες οι οποίες είναι πολύ δυνατές. Στο τρίο πόντο και καλά. Στο 5. Κλάτς οι οποίοι το ζουν κιόλας με μορφασμούς, με αντιδράσεις. Το μπάσκετ έχει πολλές τυχές. Το αγωνιστικό, το αντιδραστικό, το χαβαλέ. Φάουλ εδώ είναι το δεύτερο. Δεν υπάρχουν βολές. Δείχνουν εξωτερική γραμμή οι διαιτητές. Οπότε δεν υπάρχει. Δεν δίνουν βολές τελικά. Δεύτερο εξωτερικό. Όχι, λέει. Παραπορά της μπάλας είναι από την baseline. Στου δύο πόντων από τον Μιλωνά που το βρίσκει και σκοράρει. 29-26, τελευταίο λεπτό, να δούμε πως θα κλείσει το ημίχρονο. Κλάτς με την μπάλα. Καμπούρης, ο τρίων πόντων. Και πλέον το σκορ είναι στο συνέξι. Θέλω να απαντήσω σαφώς ή δεν έχει. Θα μείνει χρόνος και για τους κλάτους σε τρίο πόντο. Άστοχο. Πόδια ρεύμε. Ξανά την μπάλα για τους κλάτους. 21 δεύτερα, 26,2. Σε ζώνη δεν έχει. Τυπάου, θα πάνε σε μια δικιά τους επίδεση. Είναι και η οδηγία από τον πάγκο. Εστόχισαν σε δύο τρίποτα οι κλάτς, αλλά στην τρίτη δεν εστόχισαν. Έχουν να δώσουν φάουλ, λίγο σκληρό του Καμπούρη. Δεν υπάρχει όμως πιθανότητα βολών. Time out, το οποίο ζητούν δεν έχει, 5,1 πριν τη λήξη του ημιχρόνου. 5 δεύτερα για την λήξη της δεύτερης περιόδου. Έχουν 5,1 ή δεν έχει για την επίθεση. Η μπάλα θα γίνει παναφορά baseline. Έχουν σίγουρα πολύ χρόνο, για το λόγο αυτό πήραν και time out. Σούτριο πόντων, άστοχο, κακό από τον Μιλωνά. Τέλος, ημιχρόνου. 32-26 μπροστά η Clubs. Και λίγο και πάλι μαζί για το υπόλοιπο ξαναμέτρηση. Λοιπόν, ξεκινάει η τρίτη περίοδος. Είμαστε έτοιμοι, παιδιά! Ωραία! Α, στο καλό! Λοιπόν, περιμένουμε τον δεύτερο ρεφ να έρθει. Της υπομονής. Λοιπόν, έτοιμοι, 32-26 κλάτς μπροστά, έχουν και την μπάλα. Η δεν έχει όμως, θα πουλήσουν πολύ ακριβά το τομάρι της, είναι μόνο σίγουρο. Οπότε από την άμυνα θα πάρουν ενέργεια, εδώ υπάρχει τζάμπολ. Η μπάλα είναι για τους δεν έχει. Ακόμα 9 λεπτά και 53 δεύτερα, 32-26 το σκορ. Yeah.
περάσω την μπάλα μέσα στο καλάθι. Δεν έχει ωραίο κόψιμο από τον Μιλωνά, αλλά θα στοχίσει. Εδώ υποψία βημάτων, Μαστρο Δημήτρη, σούπερ πόντο, άστοχο. Δεν έχει, θέλει να μειώσουνε. Έχει πολύ χρόνο ακόμα το παιχνίδι σαφώς. Τι παλιά έβγαλε εδώ πέρα, no look πάσα. Ο Αντώνης Κίκας, συνέχεια μάχη για το rebound. Μπάλα για ποιον είναι, τελείωσε η επίθεση, λένε οι διαιτητές, οπότε μπάλα είναι για τους Flats, εδώ και 55 για τη λήξη τρίτης περίοδου. Χωρίς σκορ ακόμα στην τρίτη περίοδο για τις δύο ομάδες. Κλείνουν καλά τους διαδρόμους, η Ενέκελα κάτι τρίποντη εκτέλεση εδώ από τους Flats και η διαφορά πάει στους 9. Χωρίς νούμερα η Flats, αυτό λίγο μας προβληματίζει. Αλλά θα θέλουμε λίγο την επιθυμία σας. Γκολ φάουλ, εδώ πήρε την προσπάθεια και στόχισε. 35-29, 28, 29 αμπίβολη. Για τους δεν έχει, οι οποίοι σαφώς και θα πρέπει να προσέξουμε. -5-29, το μείον 9 έγινε μείον 6. Πάντα μπροστά οι Flats, οι οποίοι προηγήθηκαν με 9, αλλά εδώ παραλίγο να κάνουν λάθος. Καλό βάσμα και καλάθι από τους Flats, οι οποίοι θέλουν και αυτοί να πάρουν την νίκη σε ένα αγώνα για την κατηγορία Master. Το τρίο πόντων από το Μιλωνάφι. Θα απαντήσει, είναι η μόνιμη πηγή σκοραρίσματος για τους συμπαίκτες του. Και εδώ το σκορ γίνεται 37-32. Ωραίο μπάσκετ το τελευταίο δίλεπτο. Θα έχει 41. Ο Δημήτρης θέλει να προστατεύσει την μπάλα. Τελειώνει ο χρόνος. Ωραία συνεργασία, 7 λεπτά ακόμα. Την τρίτη περίοδο, καλά μπλοκάουτ που δεν έχει. Ξανά με τον Μιλωνά στην εφημεδιασμό, κάνει ένα τρελό, αλλά νομίζω 14 θα προσθέσει κάτι. Οι ομάδες οι οποίες κάνουν το καλύτερο που μπορούν, Flats δεν θα ευστοχίσουν, θα πάρουν το rebound. Έπεσε λίγο άτσαλα εδώ ένας παίχτης, δεν υπάρχει κάτι. Έτσι, σπίτια μου σε αντίδραση. Υπήρχε κάποια σκοπιμότητα, σαφώς. Θα υπάρχει μεγαλύτερη ένταση. Ακόμα... Αλλιάμε εδώ τον Μαστρο Δημήτρη, ο οποίος θα αφήσει εμφυδιασμό. Θα συνεχίσει όμως. Πάμε και πτώσεις, μάχη για το rebound, μάχη για το σκορ. Θα δει και λίγο η μπάλα. Λάμπρουμε την μπάλα, θα στοχίσει. Rebound, τελικά το καφέ και αυτή θέλει να τρέξει. Ωραία, πάμε την μπάλα, φάουλ. Έχω να αφήσει λίγο το παιχνίδι. Σύμιση λεπτά, 37-32, Flats προηγούνται με 5. Σουτ
πόντων. Μαγνώρι πάω για τους φλάτους, γιατί δεν έχω λόγο να βιάζονται. Θα πάνε σε σετ επίθεση, Άλεξ Μαστροδημήτρης. Έχει βάλει πολλά καλάθια. Καβούρης βγαίνει από τα σκριν, αλλά είναι κακό το σκριν. Για τους δεν έχει εδώ με τον... Γεωργόγλου. Νούμερο 77 από ό,τι βλέπω. 37-34 κάνουν λάθος κλάζι, οι οποίοι λίγο έχασαν τη ροή τους. Και εδώ μπορεί να ισοφαρίσουν κιόλας ή δεν έχει. Κακός το τρίποντο. 5-21 για την τρίτη περίοδο. Υπάρχουν αλλαγές. Ένα μπέρδεμα λίγο στις αλλαγές. Βρέθηκε άκρη, θα τους δεν έχει. Πίεση Χλάτζη, ο οποίος θέλει να περάσει την μπάλα μέσα από τα λάθη. Καμπούρη στο τρίτο πόντο. Θα πάρουμε όμως το θετικό. 5 λεπτά ακριβώς για την τρίτη περίοδο. Μεγάλες επιθέσεις για τις δύο ομάδες. 37-34. Θα πάρει το τρίποντο. Ομάδα Χλάτζ. Θα ανανεώσει ξανά δεύτερη συγχρονή φορά. Λάθος πάσα όμως. Και εκεί δεν έχει, μπάλα είναι για τους Flats. Τέσσερα και 35 για την τρίτη περίοδο. Καμπούρη, δύσκολη προσπάθεια, κακό τελείωμα. Βλέπετε το rebound, στον τρίτο πόντο. Time out για τις δύο ομάδες. Πάντοτε στη τρίτη περίοδο τελείωσε το time out. Δεν έχει, θέλουν να ισοφαρίσουν αν γίνεται ή να μειώσουν τη βολή. Τον ένα πόντο δηλαδή. Οι δύο ομάδες είναι πολύ κοντά. Τελειώνει ο χρόνος. Δεν θα μπορέσουν να σκέφτουν. Θα μπορέσουν να ξεπαρίσουν. 37-34. Καλή συνεργασία εδώ. Τώρα να αφήνουμε να πιαζόν η Χλάτς. Όμως η μπάλα δεν πάει εκεί που πρέπει. Αυτές οι πάσεις έχουν μεγάλο ρίσκο. Δεν έχει, θέλουν να ηρεμήσουν την αναμέτρηση. Σε ζώνη πάντοτε οι δύο ομάδες. Εδώ καλή άμυνα από τους Flats. Δεν πήγε μπάλα ποτέ στο Λαύρο. Γρήγορη ανάπτυξη από τους Flats. Θα πάρει πολλές. Ψηλός ο Flats. Ακόμα 3 και 13 για τη λήξη της αναμέτρησης για την τρίτη περίοδο πάντα. Αυτός που αφαιρέθηκε νωρίτερα και αυτός έχει σημεία. 38-34, στο 34 κλατ. Δεν έχει ξανά κάποιο διάδρομο. Στο τριών πόντο, έκτοχο. Για τους δεν έχει. Με τον Γεωργόγλου. 38-37, ντέρμπι για τις δύο ομάδες. Λαμπρού προσπαθεί, δύσκολη προσπάθεια, καλή άμυνα με τους Flats. 2-29,
χτυπήσουν δύο συμπαίκτες μεταξύ τους, 2-3 τα φάουλ. Κάτι σαν σούτ εδώ πέρα, είναι άτομο. 2-17. Μόνο στην τρίτη περίοδο. Πάνε ωραία την μπάλα, σου τριοπότο. Δεν μπαίνει όμως, είναι και 43. Ωραίο μάτς για την κατηγορία Master, μπασκετάκι. Στο γήπεδο Sonic. Είναι μαζί μας, στα social media, στο YouTube. Το πείσμα site της διοργάνωσης, τα πάντα όλα. Μιλωνάς από το σπίτι του, άστοχος. Πλήρη σκάλυψη των αγώνων. Με τα βίντεο στο YouTube, live πιο μετά, με δηλώσεις, με βιντεάκια, με στατιστική κάλυψη, με σχόλια, με φωτογραφίες, με όλα όσα χρειάζονται για να υπάρχει μια πλήρη κάλυψη σε όλο το φάσμα των αγώνων. Έχουμε μπει άλλωστε σε πλήρη εξέλιξη πλέον εδώ και δύο εβδομάδες. Master, Development, Elix by Novibet. Όλες τις κατηγορίες του τριών πόντων εδώ. Άστοχο, ανανεώνουν όμως οι Ιδενέχοι, οι οποίοι έχουν μπει δυνατά στα τελευταία λεπτά και ήταν πολύ καλή η πάσα, αλλά δεν μπορούσα να πάρει. Στον εφηβεία Small Glass. Μία επίθεση και για τις δύο ομάδες, θα μείνει χρόνος. Λονάς. Στον τρίμα πόντα με τον Κοντολέον είναι άσχημα. Μία επίθεση για τους Glass. Ακόμα 13 δεύτερα, όλα για τους κλάσιους. Ίσως να επιχειρήσουν και ένα τρίποντο. Τελειώνει ο χρόνος σου δύο πόντων. Κλάτ. 40-37. Το 37 έκλεισε το τέταρτο, το τρίτο προς τέταρτο δεκάλεπτο, τρίτο δεκάλεπτο σαν 37 και πλέον πάμε στην τελευταία περίοδο που θα κρίνει τα πάντα. Μπάλα μάλιστα είναι για τους Clutch, οι οποίοι έβαλαν και το τελευταίο καλάθι σε ζώνη πάντοτε δεν έχει. Εδώ σπάνε καλά την μπάλα, θέλουν στο τρίο πόντο, αλλά είναι άστοχοι. Ο
Ακόμα 10 λεπτά θα κρίνουν και τον εκεί του αγώνα. Καλά μπλοκάουτ από τους πλάτες, οι οποίοι φεύγουν σε βιασμό. Εδώ ωραία συνεργασία, αλλά πάσα η τελική δεν είναι καλή. Ακόμα 9,5 λεπτά, μπάλα για τους δεν έχει. 40-37. Φάουλ κάτω, δεν υποδεικνύουν οι διαιτητές. Φάουλ για τους δεν έχει, είναι και 14. Για τη λήξη της αναμέτρησης, μια και μπήκαμε στην τελευταία περίοδο της αναμέτρησης για την κατηγορία Master, ανάμεσα στους κλάτους και τους δεν έχει. Άστοχο σουτ, μάχη για το rebound. 9 λεπτά και 5 δεύτερα, υπάρχει παρεμβολή του ποδιού του αντιπάλου, οπότε μπάλα είναι για τους κλάτους και λίγο μεταφορά από τον Μιλωνά. 9 λεπτά ακόμα. 40-37 χωρίς κόρση, δεύτερη περίοδο. Καλή άμυνα εδώ που δεν έχει. Λονάς κάτι σαν σούτ, αλλά είναι για τους κλάτους. Δύσκολη προσπάθεια, θα χάσει το καλάθι όμως. Ακόμα 8,5 λεπτά. Αλλά μπλοκάω τα φλάτς, οι οποίοι θέλουν να τρέξουν, αλλά δεν θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν την προσπάθεια. Σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, ξεκινάει το υπόλοιπο της τέταρτης περίοδου, 43-37 η Βράση, η οποία θα πάρει το ριμπάου. Πάω από την Ελληνική. Επίδεση Χλάτσι, οι οποίοι θα αναξηρέσουν τα καλά πια και έχουν δει λίγοι πόντες στην τέτοια περίοδο. Νέος συνεχόμενος, συνεχόμενα για τους Χλάτσι, οι οποίοι ξεπέρνουν 9. Έχουν προσέξει πολύ την άμυνά τους και με τον buzzer beater στην τρίτη περίοδο που βάλει σερί στο πόντο. Θέλω να απαντήσουμε, δεν έχει, θα καταφέρουν ψηλά. Έχεις και των δύο ομάδων, αλλά η μπάλα είναι για τους Κλάτς. Συνεχόμενες αλλαγές για τις δύο ομάδες. Σε ζώνη δεν έχει. Οι Χλάτς όμως έχουν κάνει ζημιά από το τρίποντο, θα έκανα νεώσιμο από το τέλος, μάχη για το rebound. Και τη σημαίνει είναι δεν έχει 7 λεπτά ακόμα. Φάουλ το παίρνει ο Γιαντώνης Κίκας. Άστοχο στη βολή. Άστοχο στη δεύτερη. Οι κλάσεις δεν έχουν λόγο να βιάζονται, νικάνε με 9. Πάνε σε καλές επιθέσεις. Σπάνε αρκετά την μπάλα στους φιλούς και στους περιφερειακούς.
σκοπό να έχουν τις καλύτερες δυνατές επιλογές. Σου δύο πόντων. Χωρίς σκόρη δεν έχει, αντίθετα οι κλάτς έχουν 8 πόντους αναπάτη τους. 6 και 26 για την τέταρτη και τελευταία περίοδο. Κώστας Κικάς, ωραία κίνηση και καλάθι. Δίνει ανάσταση στην ομάδα του ύστερα από ώρα. Έχει πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι για να θεωρηθεί κάτι τελειωμένο. 46-39. Λέαμε εδώ που δεν έχει. Θα πάρουν και την μπάλα, θέλω να φύγουν τον ενδιασμό. Άστα και όμως η προσπάθεια, η μπάλα καταλήγει στους κλάτσους. Θα πάρουν φάουλ. 5-43. Είναι το δεύτερο. Δύο-δύο τα φάουλ σε ένα μάτσο που κλείσε αρκετά γρήγορα. Πολύ γρήγορο ρυθμό πάνω κάτω. Το επιδίωξαν δύο ομάδες και το επέβαλαν. Σε ζώνη δεν έχει. Καλή κυκλοφορία του κλάτου σου τριών πόντων. Κακό. Εντάξει εδώ. Εντάξει, γίνονται αυτά, δεν νομίζω ότι είναι κάτι που είναι. Εντάξει, η υπερβολή δεν είναι κολλάει. Πρέπει να είμαστε και λίγο λογικοί σε τη δράση μας. Λοιπόν, ακόμα 5 και 17. Για την λήξη αναμέτρησης, 48-39. Οι γλάτσοι οι οποίοι προηγούνται με 9 δεν έχει θέλουν να μειώσουνε. Πέντε λεπτά ακόμα για την ολοκλήρωση του αγώνα. Αλλαγή. Αλλαγή για τους κλάτς, η μπάλα για τους δεν ήταν λάθος. Δύο αλλαγές. 48-39. Θα δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτό το ωραίο μάτς. Φούπα από τον Κώστα Κίκα. Ο κύριος δίνει λύσεις. Και 4 σπότς στην τέταρτη περίοδο είναι δική του. Δεν έχει. 4-34. Του τριών πόντων για τους κλάτς, είναι άστοχοι. Rebound για τους δεν έχει, οι οποίοι θέλουν να τρέξουν. Λάθος όμως. Οι οποίοι χάνουν με 9, με 7 με συγχωρείτε. Πρέπει να βιαστούν εδώ οι κλάτς, είναι άστοχοι όμως. 4 λεπτά. Το σύννεφτα παραμένει. 48-44. Μειώνουν στο 4-4 στη γενική. Για τη Μάστερ, κατηγορία. Ακόμα 9 δεύτερα για την επίθεση. Ωραία προσπίση από τον Μητρο Δημήτρη. 4-3 τα φάουλ. Έχουν να δώσουν ένα ακόμα ή δεν έχει. Οι κλάτς δεν έχουν να δώσουν. Έχουν 8 δεύτερα στην κατοχή του. Τρία και 16. Τη λέξη της αναμέτρησης. Διπλό στόπ εδώ. Καλή άμυνα από τους κλάτους.
θα την κίνηση του αντιπάλου και ξέρω αυτό που ήθελα. Στο συν 6 έχει πολύ χρόνο ακόμα το μάτι. Μπορείς το σύντρινο πόντο να σπάσει. Το τρίτο πόντο για τους δεν έχει, οι οποίοι θα στοχίσουν, είχαν εδώ σημαντική ευκαιρία να μειώσουν. Τέταρτο φάουλ, δεν θέλει σε βολές. Τέσσερα είναι παιδιά, τέσσερα είναι. Τέσσερα, τέσσερα τα φάουλ. Διορθώνεται το λάθος. 50-44, 2,5 λεπτά στο συν 6 κλάτ. Η δεν έχει, θα πρέπει να γυρίσει μια διαφορά. Έχει χρόνο ακόμα το παιχνίδι πολύ. 2 και 10 για τη λήξη της αναμέτρησης. 50-44 το τέκ λάτ. Στο τρίο πόντο. Πολύ σημαντικό. 50-47. 1 και 55. Φυσικά υπάρχει ορατή αν οι δύο ομάδες είναι πολύ κοντά στο σκορ. 4-4 το φάουλ, 2 βολές. Δεν έχει να δώσει καμία ομάδα φάουλ. Οπότε θα πάμε στην ρωσική ρουλέτα σε κάθε παράβαση. Έστω στην πρώτη ο Αστροδημήτρης. Έστω και στη δεύτερη. Δεν έχει, εδώ καλή άμυνα, εδώ είναι ο χρόνος, 1 και 33. Να δούμε πώς μπορούν να απαντήσουν οι παίκτες της Χαλκιδικής. Σίγουρα ένα τρίπο θα είναι το καλύτερο. Πολύ δύσκολο σούτ, αλλά ψηλά η κλάτ. Πάρουν ένα σημαντικό rebound εδώ και θα παίξουν και λίγο με το χρόνο. Να έχουν λόγο να βιαστούν, 10 δεύτερα. Από τον Δημήτρη, ο οποίος εδώ πέρα πέρασε μια πάρα πολύ ωραία πάσα. Σου τρίον πόντον, άστοχο. Πάει χρόνο, να σκοράρουν οι δεν έχει. 52 δεύτερα. Για την ολοκλήρωση μιας πολύ ωραίας αναμέτρησης. Αλλαγές, καλές επιθέσεις. Όμως δεν θα πει μπάλα, έχουν δύο πολύ σημαντικά. Δεν έχει. Δεν κάνω φάουλ, δεν έχει. 4 και 5. 5 λεπτά. 5 φορές. Φάουλ τώρα. Γιατί δεν έχει. Καμία αμφισβήτηση για το φάουλ. Σαφές προβάδισμα για τους κλάτς, οι οποίοι εδώ με τον Άστρο Δημήτρη. Λογικά θα είναι και η επίπεδο αγώνα. Έχει βάλει καθοριστικά καλάθια, ήταν ένα πολύ ωραίο μάτς. Τώρα αν δεν έχει βάλουν τίποτα και δεν σπαράρουν οι κλάτς, θα είναι άλλο μάτς. Μιλωνάτσου τριών πόντων, το είπαμε, δεν τελειώνει τίποτα. Και κάνουν και λάθος οι κλάτς. Και άλλο τρίποντο. Airball. Εδώ. Πορεία της μπάλας, αλλά πάλεψαν οι δεν εκεί. Τώρα κάνω φάουλ ξανά στον Μαστρο Δημήτρη. Μπήκε το ένα, δεν μπήκε το άλλο, υπάρχει κούραση. 16,2 δεύτερα για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Είδαμε ένα πολύ ανταγωνιστικό μάτσο, βλέπουμε.
Ο Στοδημίτης είναι άστοχος, άρα ο Σουζούλερ πίζουνι δεν έχει. 16,2. Τα 4,50. Άστοχος και στη δεύτερη. Θέλουν να τρέξουν ή δεν έχει. Το γίνονται ομοιρικές μάχες. Πρώτο σουτ άστοχο. Κλείνεται. Το σουτ τελειώνει. Ο χρόνος θα προλάβει ο Κοντολέων. Τρομερό μάτσα. Η Κλάτσα θα κερδίσουν με 54-50 σε μια συναρπαστική αναμέτρηση. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας.